Κυρίες και κύριοι, σε καιρούς οικονομικής κρίσης, αλλά και ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε το κυριότερο ίσως κεφάλαιο μας, το ανθρώπινο μας δυναμικό, για την δημιουργία μιας οικονομίας στην οποία η αηφόρος ανάπτυξη θα είναι εγγυημένη. Όπως βλέπετε, μαζί μας σήμερα βρίσκεται η δική μας ομάδα, είναι οι κύριοι που κάθονται στα αριστερά μου, και δεν έχει σημασία, ακόμα και αν ήταν αριστερή. Αρκεί να γνώριζα αυτό το αντικείμενο και να ήσαν έτοιμοι να συμβάλλουν και να συνεργαστούν μαζί με τους υπόλοιπους έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτό που επιδιώκουμε, την τεχνολογική αναβάθμιση. Μια, επαναλαμβάνω, ομάδα επιστημόνων με τη συνεργασία της οποίας θα παρουσιάσω το όραμα μου για την Κύπρο, απαλλαγμένη από την γραφειοκρατία και ενισχυμένη από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επικοινωνίας. Αυτή την εξειδικευμένη ομάδα θέλω να σας παρουσιάσω, αλλά και θερμά να τους ευχαριστήσω για όσα κάνουν, έτσι ώστε τουλάχιστον αρχίζοντας από το κόμμα έχουμε εφαρμόσει αυτά που στοχεύουμε να υλοποιήσουμε και για το σύγχρονο κράτος μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη τον Σαλαφόρη, ο οποίος επιμελείται την ιστοσελίδα μας, το Flickr και το YouTube. Τον Δημήτρη τον Παπαστεριανό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη την τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη τόσο του κόμματος όσο και των επιτελείων και που αυτή τη στιγμή χειρίζεται την απευθείας μετάδοση της εκδήλωσης μέσω διαδικτύου. Τη Μαρία τη Χαρλάμπους για τη σημαντική... Τη Μαρία τη Χαρλάμπους για το δημιουργικό χειρισμό του Facebook και του YouTube. Του Twitter, με συγχωρείτε. Φαίνεται να είμαι εντελώς γνώστης των θεμάτων της τεχνολογίας. Τον Πάμπο του Σταυρίδη για τη σημαντική του συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους συνεργάτες μας στην Dilemma και την Grandat που δημιουργούν τα εικαστικά μηνύματα, τους συμβούλους μας Γιώργο Οικονομίδη της Camtigo και Βάλια Καϊμάκη για τη συμβολή τους στη στρατηγική της όλης διαδικτυακής προώθησης, αλλά βεβαίως και την διευθύντρια μας της επικοινωνίας, τη Σόφη τη Μιχαηλίδου, για τον συντονισμό της ομάδας και την επιμέλεια του τελικού αποτελέσματος. Φίλες και φίλοι,